Δεν έκανα το παραμικρό για την εξόρυξη. Του Ναντίον αντιστρόφως αντιθέτως εμπόδιζαν τις εξορύξεις στην Ελλάδα. Ο μόνος που τόλμησε να κάνει εξόρυξη ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 72 της επταετίας και ήρθε το άλλο το Λαμόγιο Ιωαννίδης και πρόδωσε την Ελλάδα και χάσαμε και την Κύπρο. Για να μην ξεχνιόμαστε, για να τα λέμε όλα ως έχουν. Αντίθετα, η ελληνική λύση με την είσοδο της στη Βουλή φωνάζουμε για το θέμα των εξορύξεων. Και καταθέσαμε και μια πρόταση που έχει πραγματική ουσία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξέταψε την υπόθεση των σκανδάλων, την υπόθεση των ερευνών, λόγω των σκανδάλων των υποκλοπών. Όχι γιατί θέλει να κάνει εξόριξη. Τάζει, το τονίζω, πραγματικά φύκια για μεταξύ των σκορδέλες. Τάζει λαγούς με πετραχίλια. Και εδώ να πω το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Η έξοδο μομπλή δεν μπορεί να κάνει γιώτηση ποτέ στην χώρα. Γιατί φωνάζει ο Βελόπουλος από το 2007 για τον αγωγό Ιστμίν. Φωνάζω συνεχώς. Κάντε τον Ιστμίν. Κάντε τον Ιστμίν. Γιατί η Exxon Mobil έχει πει ότι αν εγώ δεν έχω που να δώσω το κοίτασμα αγωγούς, δεν κάνω την επένδυση. Το έχει πει. Ας λέει και άλλο ψέμα η Νέα Δημοκρατία. Εξού για αγωνία μου να κάνουμε τον πλέον αντιρωσικό αγωγό. Είναι αντίθετο στο ρωσικό συμφερόν τον αγωγό Ιστμίν. Αλλά ουριαχτά ακουγότανε μέχρι το Σύνταγμα που τους έλεγα από το 7-8-9 κάντε τον Ισμίν. Έτσι, θα το πω ευθέως. Για να προγραμματιστεί η εξόρυξη πρέπει να γίνει τα επόμενα, γίνουν τα επόμενα 4 χρόνια τουλάχιστον αγωγός Ισμίν. Εάν δεν γίνει αυτός, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Όλα αυτά, σας λέω φίλες και φίλοι, θέλω να τα καταλάβετε. Γιατί δεν μπορώ να σας λέω ψέματα. Δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρυλάκης. Δεν μπορώ να συμπεριφερθώ έτσι. Δεν έχει σημασία αν είμαστε top 10, 15, 45, 35, 75, 105% στα μπροστά μας. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω όταν θα φύγουμε από τη Βουλή, όπως φύγουμε, έτσι, είτε κυβερνήσουμε και μετά, είτε δεν κυβερνήσουμε, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, να ξέρετε ότι ό,τι σας έλεγα ήταν πραγματικά αληθές. Όχι ψευδές, όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ασχολητεύουν. Σε λίγο λοιπόν θα σας αποδείξουμε γιατί επιμένω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των αιμονικών. Είναι η κυβέρνηση των ημίτρελων εντός αγωγικών, των ψυχαναγκαστικών που διακατέχονται από μια αντιπολική διαταραχή. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί εξ αυτών. Διότι ενώ δεν έχουν λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας, η αιμονή τους, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όταν σε όλες τις χώρες αναιρούνται τα μέτρα, τα παίρνουν πίσω. Αυτοί να κλιμακώνουν σημαίνει ή κάνουν λάθος και δεν ξέρουν, άρα είναι ανόητοι, ή ξέρουν και επιμένουν στο λάθος γιατί κονομάνε και οι ίδιοι. Άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει. Και αυτό το λέω γιατί ξαφνικά είδαμε τον Πρωθυπουργό, ενώ γίνεται χαμός στην Ελλάδα, να βγαίνει με τον Τσιόδρα πάλι και να μας πούν για το νέο εμβόλιο. Ακούστε. Λέει ότι συνιστώ να κάνετε, λέει, όσοι είστε πάνω από 60 το εμβόλιο της γρήπης. Δηλαδή ο άνθρωπος κατηγορούν εμένα για τη δουλειά που κάνω εδώ και 25-30 χρόνια με τα προϊόντα που παρουσιάζουμε και δεν κατηγορούν έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει επάγγελμα. Α, εγώ ήταν ο πρωθυπουργός. Δούλεψε 2 μήνες, είχε κρατική τράπεζα. Το δέχομαι. Γι' αυτό η οικογένεια ακροαγρία. Εντάξει. Το δέχεστε. Και βγήκε και παρουσιάζει εμβόλιο. Το διαφημίζει ο ίδιος του, το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν σας ενοχλεί. Και για να σας καταλάβω ότι, και να σας αποδείξω ότι είστε νεοέλληνες πολλοί από εσάς, έχετε καταντήσει νεοέλληνες, θα δείξω ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο αποδεικνύει αυτό που φωνάζει πολλές φορές η εκπομπή, ότι χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κεφαλαιόδες εργαλείο για την εξωτερική πολιτική που λέγεται γεωπολιτισμός. Θα μπορούσαμε με τον γεωπολιτισμό να αλώσουμε και να σαρώσουμε και την Τουρκία και τα Σκόπια και την Βουλγαρία και την Αλβανία. Γεωπολιτισμικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά θα τους αποδεικνύαμε ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Το ίδιο μπορούσαμε να κάνουμε και με την Νότια Ιταλία. Γιατί πλέον με το εργαλείο της γενετικής, ένα εργαλείο ειρηνικό, ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειρήνη στην περιοχή μας, θα αποδεικνύαμε ότι είναι Έλληνες και δεν είναι εχθροί μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή γενετικής του Νίκο Καταφυλίδη, για ακόμη μια φορά ο άνθρωπος, να λέει το εξής αμίμητο, ότι οι κάτοικοι της Σικελίας σε ποσοστό περίπου 40% έχουν τη γενετική υπογραφή των Ελλήνων. Από την Νάπολη και κάτω και η Σικελία.
αυτός ο πληθυσμός είναι τουλάχιστον 8 με 9 εκατομμύρια και μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, περίπου το 10% των Ιταλών είναι ελληνογενείς. Σε λίγο εδώ θα τα δείτε με τα μάτια σας, θα πλούσια διοικητές ο Γιώργος Βελόπουλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα.